Εκπτώσεις και στην εμπορική αγορά του Αλμυρού, με τους εμπόρους να ευελπιστούν σε αναθέρμανση της κίνησης, η οποία δεν χαρακτηρίστηκε ως απόλυτα ικανοποιητική για την περίοδο των εορτών. Μιλώντας στον Άστρο, ο Ταμείας του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής τόνισε ότι η κίνηση καταγράφηκε την περίοδο των εορτών, ωστόσο θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις πάντως φτάνουν σε υψηλά ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις, ώστε να προσελκύεται το καταναλωτικό κοινό. Η περίοδος του διανύμου είναι μια περίοδος εκπτώσεων. Ευελπιστούμε να υπάρχει μια ικανοποιητική κίνηση στην αγορά του Αλμυρού μετά από μια ομολογουμένως νοχελική κίνηση που υπήρχε στην περίοδο των γιορτών. Η αγορά του Αλμυρού έχει μεγάλη γκάμα προϊόντων, καλύβουμε πάρα πολλά πράγματα και όπως κάθε χρονιά περιμένουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω επί της ευκαιρίας ότι έχουμε και την ετήσια χωροσπηρία του Συλλόγου, η οποία είναι στις 3 Φεβρουαρίου, 9 η ώρα το βράδυ, στο κτήμα από Παπαθανασίου την Πλαλέξη. Ήταν λίγο νοχηλική, δεν ήταν τόσο δηλαδή όσο περιμέναμε. Mm-hmm. Περιμέναμε και λίγο καλύτερα, αλλά εντάξει. Βέβαια, σε αυτό παίζουν ρόλο και η ακρίβεια. Τα καύσιμα, τα πάντα όλα, είναι όλα μια λυσίδα στην κοινωνία μας. Και εντάξει, ευελπιστούμε σιγά σιγά και όταν θα έρθει και η άνοιξη αργότερα και το καλοκαίρι να υπάρχουν πιο σταθερά τα πράγματα στην οικονομία του Αλμυρού. Το προϊόν το οποίο μπορεί εδώ πέρα να κάνει άμεση συναναστραφή με τον κάθε έμπορο ή και τον άνθρωπο που παρέχει κάποια υπηρεσία, να δει το προϊόν, να το δοκιμάσει, να το αλλάξει και είναι και πάρα πολύ καλές οι τιμές. Πραγματικό αγώνα πάντως δίνουν σε καθημερινό επίπεδο οι επαγγελματίες του Αλμυρού για να μπορέσουν να κρατήσουν εύρωστες τις επιχειρήσεις τους. Σε συχνή βάση προωθούν τα ζητήματά τους προς το κεντρικό κράτος και τονίζουν ότι πρέπει η κυβέρνηση να ενισχύσει το επιχειρήν σε κάθε περίπτωση.